Ανάρπαστες έχουν γίνει φέτος οι στολές για την 28η Οκτωβρίου. Στολή Φαντάρου του 1940, στολή Αξιωματικού, Νοσοκόμας του 1940, του Ιωάννη Μεταξά, στολές Τσολιά και άλλες πολλές είναι πρώτες σε ζήτηση. Τα σκετσάκια που βάζουν τα ποιηματάκια έχουν σχέση με την Ελλάδα, με τη σημαία, με την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Είναι τα φανταράκια που πάνε στον πόλεμο, είναι οι μαμάδες που αποχαιρετούν τα φανταράκια στα τρένα, είναι οι γυναίκες της Πίνδου, οι γυναίκες στην πόλη που πλέκουν για τους φαντάρους, οι νοσοκόμες που βοηθούν στο μέτωπο και γενικά ό,τι έχει σχέση με τα στρατεύματα, να σας το πω, τότε της εποχής. Λίγους αεροπόρους, σχεδόν κανένα ναύτη. Την Παρασκευή τα σχολεία είχαν τις σχολικές γιορτές και τα καταστήματα με τις παραδοσιακές στολές κυριολεκτικά ξεπούλησαν. Εδώ είναι μια μικρή στολίτσα νηπίου. Για το φανταράκι επίσης και αυτές. Τότε δεν είχαμε τις παραλλαγές, μπερδεύεται λίγο ο κόσμος, αλλά οι φαντάροι είχαν το καθαρό χακί. Επίσης εδώ είναι μία μικρή νοσοκόμα. Επίσης οι γυναίκες της Πίνδου είχαν πολύ μεγάλη πέραση φέτος. Γενικά είχαν πάρα πολλά σχολεία αυτό το σκέτς. Δώσαμε πάρα πολλές γυναίκες της Πίνδου. Επιπλέον, όπως κάθε χρόνο, ανάρπαστες γίνονται οι ελληνικές σημαίες. Πάρα πολλοί κόσμος που τώρα παίρνει και ανανεώνει τις σημαίες του για τα μπαλκόνια. Έχουμε τα πάντα, ό,τι όσον αφορά τις βάσεις, κοντάρια, ιστούς, σημαίες πολλές ποιότητες, ανάλογα το βαλάντιο του καθενός. Και επίσης κατασκευάζουμε και τα λάβα, τις σημαίες για την παρέλαση με τους ιστούς τους επενδυμένους. Που κρατούν σημειοφόροι. Πολλοί γονείς επιλέγουν παραδοσιακές στολές ακόμα και για την ημέρα της παρέλασης. Πολλοί γονείς που φέρουν από πολύ μωρά τα παιδιά τους, δηλαδή είναι από σχεδόν και ενός χρόνου έρχονται και τα ντύνουν τσολιαδάκια ή φανταράκια μικρά, επειδή είναι τώρα αυτή η επέτειος, και πολλές μικρές που ντύνονται γυναίκες της Πίνδου. Οι τιμές για ενοικίαση μιας παραδοσιακής στολής κυμαίνονται περίπου στα 15 με 20 ευρώ και έχουν μείνει σταθερές από πέρυσι.